Λοιπόν, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής είμαστε συνδεδεμένοι και επειδή το τελευταίο διάστημα βλέπετε ότι κάνω παρέες εδώ πέρα εγώ, δεν είμαι μόνος μου και επιδιώκω να είμαι με παρέα και ειδικά από το καλοκαίρι που γίνεται χαμός, γιατί ξεμπουκάραμε να κάνουμε εκδηλώσεις και εμένα ξέρετε ποια είναι η ευαισθησία μου, οι ομάδες, οι σύλλογοι, η μουσική και οι καλές παρέες, γιατί μας έχει λείψει πολύ αυτό και πώς θα μπορούσα να είμαι μόνος μου σήμερα μετά από τόσους ανθρώπους που μου περάσει εδώ. Και έχω την καλύτερη πάσα να κάνω, γιατί σας είπα ότι έχουμε εκδηλώσεις πολλές και αυτή την εβδομάδα εδώ που είναι η εβδομάδα της Παναγίας, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Σκοντόβολο από τον Αθλητικό Όμιλο Αγίου Λουκά, πάνω με σήμα το λιγνητό ρίχο. Το λέω σε εσάς εκεί έξω που σας έχω πάρει τα αυτιά, σας τα έχω κάνει κουδούνια, ότι το μεγαλύτερο διαμάντι της περιοχής είναι το λιγνητορυχείο και αυτό, όπως μέσα από τις ομάδες περνάει μνήμη, είναι σημαντικό. Έχουμε λοιπόν εκδήλωση. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σου φαίνεται το ταρδί μας καταρχάς? Δεν ξέρω τώρα εδώ τι. Σ' αρέσει, γιατί δεν ξέρω, έχεις ξανάρθει τώρα διαλυβέρι πρώτη φορά? Έχω έρθει πριν πολλά χρόνια. Είναι πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Βλέπεις διαφορά, έτσι? Τη βλέπεις διαφορά? Είναι εμφανή, θέλω να πω. Δεν κρύβεται. Είναι τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, έχουμε εκδήλωση στην ομάδα την 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά. Από εκεί έχουν λάβει χώρα, όπως ξέρετε, εξαιρετικές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η ομάδα μας προσκαλεί στην ετήσια χορεσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά. Και θέλω να μας πεις τι θα ακούσουμε εκεί πέρα. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που έχουμε φέτος, έτσι, τα δώρα μας και δύο λόγια για την ομάδα. Γιατί ο κόσμος, επειδή μας ακούνε μόνο τα Λιβέρι, μας ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Και δύο λόγια για την ομάδα, έτσι, πάμε. Ναι, έχουμε την Ευτέρπη Λιμναίου στο τραγούδι, έχουμε στο κλαρίνο το Μουσταφά, έχουμε το Νίκα, ένα πολύ ωραίο σχήμα. Νίκα, εδώ το δικό μας εννοείς. Ναι, εδώ, ναι, βεβαίως. Εδώ, το καλλιτέχνη εδώ της περιοχής. Ένα πολύ ωραίο σχήμα, πιστεύω θα περάσουμε τέλεια. Γίνεται μια εκδήλωση μετά από, είναι τέταρτο καλοκαίρι αυτό, έχει λείψει από το χωριό, έχει λείψει από την ομάδα. Εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα χρώματα του πανηγυριού. Θα είναι ένα πανηγύρι αρκετά ποιοτικό, με μεγάλες εκπλήξεις. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα και προσπαθούμε να περάσει ο κόσμος όσο καλύτερα γίνεται. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοεί ο Δημήτρης, έτσι? Θα φάμε μέχρι σκασμού, θα πιούμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα χορέψουμε μέχρι το πρωί, γιατί πες τώρα στον Άγιο Λουκά, τελειώνουν τα πανηγύρια, τα βγαίνει ο ήλιος, πες το λίγο. Καλά, εννοείται αυτό. Περιμένουμε να βγει ο ήλιος και... Και μετά μαζέψουμε. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει, μπορεί και να μην τελειώσουμε. Και έχουμε και δώρα, έτσι, δυνατά δώρα. Έχουμε 5-6 πολύ δυνατά δώρα μεγάλης αξίας. Ένα από τα δώρα, ας πούμε, είναι ένα ρολόι 450 ευρώ. Έχουμε ένα ταξιδάκι στη Σκύρο. Έχουμε μια τηλεόραση. Έχουμε πραγματάκια δυνατά. Και αυτά τώρα, για να τα αποκτήσει ο άλλος, πρέπει να μπει στη διαδικασία στη λαχιοφόρο, έτσι? Υπάρχει μια λαχιοφόρος. Ναι, βέβαια. Η οποία θα είναι μόνο στην μέρα της εκδήλωσης ή θα τρέχει από τώρα? Όχι, τρέχει ήδη. Τρέχει ήδη και οπωσδήποτε και την ημέρα της εκδήλωσης θα τρέξει κανονικά. Άρα, εσύ που είσαι τώρα και μας ακούς, θα βρεις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγίου Λουκά και στο χωριό αλλά και στο Αλιβέρι και να πάρεις τους λαχνούς σου, οι οποίοι τι κόστος έχουν, Δημήτρη? 2 ευρώ ένα. Τίποτα, παιδιά, στηρίξουμε το σύλλογο. Και αυτό δεν το κάνεις για την ομάδα ή για την εκδήλωση. Θα το κάνεις γιατί η ομάδα έχει παιδάκια, συμμετέχει στα πρωταθλήματα, είναι σε ένα χωριό και θέλω να το καταλάβεις. Δεν είναι μόνο η πόλη. Τα χωριά, όσο κρατάνε παιδιά, έχουν ζωή. Όσο κρατάνε νέους εκεί, έχουν μέλλον. Και αυτές οι χορεσπερίδες και αυτές οι εκδηλώσεις είναι για να στηριχθούν αυτά τα παιδιά, έτσι, και αυτές οι ομάδες. Πες μας λίγο τώρα, Δημήτρη, το εξής. Επειδή κυκλοφορούν, λέω, εγώ κάνω μια κλασική πλάκα εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι, λέω ότι επειδή είμαστε μια μακρά προεκλογική περίοδο, μπορεί να τύχουν και τίποτα υποψήφιοι βουλευτές που γυρνάνε γύρω-γύρω, θέλουν να φωτογραφηθούν, θέλουν δελτία τύπου. Και λέω,
Το βασικό πράγμα για ένα σύλλογο, για ένα χωριό που πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους για να μας βοηθήσουν, ποιο μπορεί να είναι για τον Άγιο Λουκά, τι χρειαζόμαστε και για την ομάδα, για το χωριό? Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε αρκετά πραγματάκια, χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους. Έχουμε προσκαλέσει αρκετούς από αυτούς. Πιστεύω να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θέλω να πω δύο λόγια για την ομάδα μας. Είναι μια ομάδα που έχει ακαδημίες, που έχουμε πολλά μικρά παιδιά. Επίσης έχουμε ένα καταπληκτικό χώρο από θέμα εγκαταστάσεων, ο οποίος χώρος ζητείται και από άλλες ομάδες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας έχουν και ο Ταμιναϊκός τον χρησιμοποιεί, διότι τα αποδυτήρια είναι καινούρια, με τα μπάνια μέσα όλα, δουλεύουν όλα στην εντέλεια. Και επίσης ο εξωτερικός χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πολύ πλούτο και είναι ανεκμετάλλευτος. Με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων μπορούμε εκεί πέρα να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και να γίνει δηλαδή το σημείο αυτό που είναι οι εγκαταστάσεις του Άγιου Λουκά, να γίνει ένας φοβερός χώρος για να κάνεις διάφορες δραστηριότητες. Και η βοήθειά τους είναι για μας πολύτιμη. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι ότι είμαστε σε μια περιοχή, σε το χωριό, κοντά στην αποκάλυψη που λέμε εμείς εδώ οι ντόπιοι. Είναι για ξέρεις εσύ που ακούς τώρα και δεν είσαι από εδώ και με ακούς συνέχεια σου λέω για το λιντορυχείο, είναι το σημείο στο οποίο γινόταν η επιφανειακή εξόρυξη Λιγνίτη και δημιουργήθηκε μια φυσική λίμνη εκεί. Είναι δηλαδή στα όρια του χωριού ένα πολύ πραγματικά όμορφο γήπεδο. Εγώ το ξέρω γιατί και εγώ που είμαι στον Ατρόμητο με τα παιδάκια, με τις ακαδημίες και έχουμε ανέβει πάνω και έχουμε παίξει, έχει πολύ έντονο αθλητικό στοιχείο η περιοχή και πολιτιστικό. Και καλά κάνεις και το λες και το λέω και εγώ, γιατί εσείς που θα έρθετε τώρα υποψήφοι, πάρτε και ένα μπλοκάκι, γιατί σίγουρα το Δημήτρη θα πετύχετε κάποιον άλλο, θα σας πει, κοίτα τώρα, το σχολείο, και να το πούμε αυτό, γιατί είπες ότι 4 χρόνια έχετε να κάνετε εκδήλωση. Ναι, αυτό είναι το τέταρτο. Δηλαδή βάλεις τώρα 2 του κορονοϊού που δεν μπορούσαμε ούτως ή άλλως, έτσι. Εγώ επειδή έχω έρθει, έχω δει Κοτσαμπά, ας πούμε, εκεί πάνω. Όχι νύχτα, μεσημέρι κοντεύαμε να φύγουμε. Οπότε το σχολείο, το ίδιο το σχολείο, αν χρειάζεται κάτι που πρέπει να συνδράμουμε, έτσι. Σημαντικό και αυτό. Γιατί πέρα από τα μαθήματα από το σχολείο, να το στηρίξουμε και για τα παιδιά μας, για να μην σταματήσει να υπάρχει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ναι, ναι. Το σχολείο, νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνει για το σχολείο. Έχει γίνει από πλευράς Δήμου και από τον πρόεδρο του χωριού. Υπάρχει κινητοποίηση, ό,τι χρειάζεται. Μέχρι εκείνη τη μέρα θα είναι όλα στην εντέλεια, πιστεύω. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί. Επαναλαμβάνω, παιδιά, για σένα που μπήκες τώρα. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Σκοντόβολο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας του Αγίου Λουκά. Με σήμα το Λιγνητορύχο, ναι, άκουσε το. Η ομάδα λοιπόν κάνει την ετήσια χώρο σπερίδα της στις 20 Αυγούστου το Σάββατο στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά με πλούσια ανέσματα και μουσική για να έρθεις να στηρίξεις με ελαχιοφόρο αγορά και όλα τα καλά. Και είναι από τις εκδηλώσεις που εσύ που θα παραφερήσεις αυτές τις μέρες να τις ψάξεις. Γιατί σας έχω ξαναπεί, όταν πάτε σε ένα μέρος διακοπές και ειδικά καλοκαίρι, δεν θα πηγαίνετε μόνο στην παραλία ή μόνο στα λιμάνια. Θα πηγαίνετε και θα βρίσκετε στα χωριά τις εκδηλώσεις τοπικές για να γνωρίζετε και τοπικά τους ανθρώπους. Γιατί έχουν ανάγκη και αυτοί εσάς και εσείς αυτούς. Να βλέπετε δηλαδή πώς διασκεδάζουν οι άνθρωποι σε άλλη περιοχή. Είπαμε για τους χορηγούς, είπαμε για τους λαχνούς, είπαμε για το χωριό. Να πω εγώ για το χωριό ότι στην πλατεία του Αγίου Λουκά μπορεί να περάσει κανένας ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Έτσι. Ναι, 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 είναι, έχει αλλάξει. Είναι πεζοδρομημένη. Έχει τα μαγαζάκια της. Είναι η εκκλησία εκεί. Και μπορεί κάποιος, αντί για το Αλιβέρ, να επιλέξει έτσι ένα Σάββατο βράδυ, παράδειγμα, το λέω ανοιχτά τώρα αυτό. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Περνά τέλεια. Και δεν βρει να κάτσει. Εννοείται. Το Σάββατο, ειδικά και την Παρασκευή. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Κοντόβολος. Δημήτρη, έτσι για αποφώνηση, τι θα ήθελες να πεις πάλι, να καλέσουμε τον κόσμο? Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν. Εύχομαι ο κόσμος να μας τιμήσει με την παρουσία του και να είναι μια αξέχαστη βραδιά, να περάσουμε όλοι καλά και να μας έρθουν και του χρόνου. Λοιπόν, αυτό ήταν από τον Δημήτρη και δικιά μας ευχή είναι να στηρίξουμε τις ομάδες και τους συλλόγους. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύλλογο του Αγίου Λουκά και όπως έχω πει πάντα, είστε όλοι ευπροσδεκτοί πάντα και η ομάδα του Αγίου Λουκά, αλλά γενικώς και όποιος άλλος θέλει στο Ράδιο Αλιβέρι, γιατί κακός ή καλός, πάμε στα σπίτια του κόσμου, είμαστε μέσα, μας ακούν και μπορούμε κι εμείς
αλλά και στα καλά, αλλά και στα άσχημα, γιατί μπορεί να συμβεί και κάτι που χρειάζεται να το πούμε λίγο πιο έντονα, μια βοήθεια ή οτιδήποτε. Το λέω γιατί, ας πούμε, γίνεται μια προσπάθεια με το Δήμο, φτιάχνουμε κάποια γήπεδα. Στο Τσαρπάλιο, ας πούμε, προπονείται η ομάδα, η Ακαδημία του Ατρομήτου, δεν έχει φώτα αυτή τη στιγμή. Οπότε προσπαθούμε να προωθούμε ό,τι ανάγκες υπάρχουν για να γίνονται καλύτερα. Δεν είναι φώτα, είναι κακός ο τάπητας. Όλα αυτά θέλουμε να τα λέμε για να είναι όλες οι περιοχές να έχουν στολίδια σαν τον Άγιο Λουκά, σαν το γήπεδό του και να τραβάει τον κόσμο, παιδιά. Ο κόσμος πρέπει να μένει στα χωριά του, οι νέοι άνθρωποι, ο Δημήτρης είναι ένας νέος άνθρωπος, και να ασχολούνται με τον πολιτισμό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε, εννοείται, το Ράδιο Αλιβέρι εκεί, έτσι, και θα επικοινωνήσει βέβαια την εκδήλωσή σας με όλη τη δύναμή του, έτσι ώστε 20 Αυγούστου να γίνει πανικός. Ευχαριστώ, Δημήτρη, πολύ, σας περιμένουμε. Θα είμαστε εκεί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω μαζί σου σε 2 λεπτά από τώρα.